Ναι, το παγκέρτσο. Μετά από 4 μήνες, ο Λεξεντσόφ σταματάει την απεργία πείνας. Σύμφωνα με ρουσικά μέσα ενημέρωσης, ο 42χρονος σκηνοθέτης συμφώνησε να αρχίσει να λαμβάνει τροφή. Η Ουκρανή συνήγορος του πολίτη εξέφρασε φόβους ότι η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη. Από το 2015, ο Σεντσόφ βρίσκεται σε ρωσική φυλακή υψής της ασφαλείας μετά την καταδίκη του σε κάθριξη 20 ετών για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και καταγγέλει ότι φυλακίστηκε για πολιτικούς λόγους. Καταγόμενος από την Κρυμαία, ο Ουκρανός σκηνοθέτης είχε αντιταχθεί στην προσάρτηση της Χερσονήσου από τη Ρωσία το 2014. Στην υπόθεση Σεντσόφ, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαπιστώσει παράβαση του διεθνούς δικαίου και το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε λόγο για ξεκάθαρη περίπτωση μη απόδοσης δικαιοσύνης.